γύρω στο 2010 συνάντησα αυτό το βίντεο. Το κλειδί το κρατάτε στα χέρια σας. Το κλειδί που κρατάμε όλοι μας είναι η ενεργή συμμετοχή μας ή επίσης η ανυπακοή μας. Ένας βασικός λόγος για τον οποίο σταμάτησα να πληρώνω τράπεζες και εφορία ήταν η ανακεφαλαιοποίηση. Χρεωθήκαμε τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Πληρώνουμε τις τράπεζες δύο φορές, και μέσω των φόρων μας και μέσω των όποιων δανείων. Δεύτερος βασικός λόγος, ότι αν βάλετε κάτω πόσους φόρους πληρώνετε μαζί με τους έμεσους φόρους, παράδειγμα το ΦΠΑ, και τους άμεσους φόρους, παράδειγμα το φόρο εισοδήματος, βγαίνει πάνω από 50% του εισοδήματος. Για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι μαζικό. Ο συμβιβασμός θα υπάρξει. Ψάχνουμε τους όρους. Πριν το 2012 δεν υπήρχε Χρυσή Αυγή, ήταν τα ποσοστά της 0, κάτι. Δεν πιστεύω ότι είναι αδιάβλητο το σύστημα των εκλογών και το λέω ευθέως. Θεωρώ ότι μας κλέβουν στις εκλογές. Όσο δεν μπορούμε, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Donald Trump. You told CNN, quote, Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? I mean a lot of them. Ο Τραμπ επιμένει σε μια δήλωση η οποία τσουβαλιάζει όλους τους μουσουλμάνους, ενώ την ίδια στιγμή χαϊδεύει τα αυτιά στο κομμάτι αυτό της πατριωτικής Αμερικής που δεν θέλει να θυμάται ότι η κύρια αιτία για το όποιο μίσος μπορεί να υπάρχει είναι η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να το θέσω αλλιώς, αυτό που συμβαίνει είναι ότι με την συμβολή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης καλλιεργείται ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων σε χαμηλό επίπεδο. Αλλά και η Χίλαρη Κλίντον δεν πάει πίσω σε λαγισμό. It's real! It's real! Φανταστείτε όμως μια μέρα να δείτε αυτές τις εικόνες το χαζοκούτι. Ladies and gentlemen, the President of America! President Camacho! Από την αρχή του 2016, η ζώνη του ευρώ είναι σε αποπληθωρισμό. Mario Draghi. Mario. You mentioned deflation, and I wonder if you could just clarify, I mean, is there any worry that we're in deflation already? No, the answer is no, we are not in deflation. The macro projections show that inflation will indeed be negative for several months this year, but by year end it will go up again. Ο Μάριο Ντράγκη έδωσε μια δικηγορίστικη απάντηση, είπε ότι δεν έχουμε πληθωρισμό, αλλά είναι αρνητικός ο πληθωρισμός για λίγους μήνες προς το παρόν και στο τέλος του χρόνου θα επανέλθει. You know that deflation, one of the most important negative effects of deflation is to increase the real value, the real weight of debt. There is one fourth driver ahead, which hasn't still yet deployed its effect, and that is the probable increase in government expenditure that will be necessary to cope with the refugees. Οι λαοί του κόσμου δεν θέλουν πολεμική διέξοδο από την οικονομική κρίση.